συγκεκριμένη περιοχή, για το Βόλο συγκεκριμένα. Ναι, ήταν στο Βόλο. Θα σας πω, για κάποιο ξενοδοχείο εκεί στο Βόλο, θα παρακαλούσαμε να κάνουμε την επαφή με το ξενοδοχείο αυτό, για να δούμε έτσι πού θα οδηγηθούμε, να κάνει κάποιος την επαφή εκεί, να δούμε. Να σας ρωτήσω, κυρία Μαρία, η μητέρα της ζει φυσική? Όχι, δεν ζει, πέθανε. Σε τι ηλικία? Ήταν νέα, ακριβώς την ηλικία δεν ξέρω. Όταν η Στέλλα ήταν 5 χρονών, η μητέρα είχε πεθάνει. Α, είχε πεθάνει, ναι. Ναι, είχε πεθάνει και αυτό της το είπα, το ξέρει. Μάλιστα. Το ξέρει. Ο πατέρας, ο φυσικός πατέρας. Ο φυσικός πατέρας δεν το γνώρισαν. Όχι, δεν το γνώρισαν. Όχι, δεν το γνώρισαν. Εγώ ειλικρινά δεν το γνώρισα. Δηλαδή και η ίδια έχει τον καημό αυτό, ας πούμε, δεν τον έχει ζήσει, δεν ξέρει ποιος είναι. Όχι, δεν νομίζω, γιατί δεν έζησε ούτε με αυτόν ούτε με εκείνον. Όχι, λέω πως έμαθε κάποια στιγμή, ας πούμε, ότι. Όχι. Δεν έζησε, δεν γνώρισε. Και αυτά εγώ της τα είπα. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Να σας ρωτήσω στην. Είχε στην Νεάπολη Κοζάνης, μας ρωτούν από το κοντρόλ, κάποιο κατάστημα εκεί, η κόρη σας κάτι είχε περάσει. Το 86 είχε ανοίξει εκεί κάποιο χώρο, κάποιο μαγαζί. Μαγαζί, όχι, ποτέ. Όχι, η πληροφορία αυτή δεν διασταυρώνεται, δεν παληθεύεται. Για Κοζάνη, έτσι. Όχι. Με τον Βόλο θα σας παρακαλούσα να κάνουμε αυτή την επαφή για να δούμε, για να αποκλείσουμε αυτό, ναι. Τώρα έχουμε μια συγκεκριμένη πληροφορία που μας μιλάει για μια περιοχή. Είναι λίγο έτσι αρνητική πληροφορία αυτή, γι' αυτό και δεν ήθελα να τη δώσουμε στον αέρα. Πού, ναι, είναι λίγο αρνητική. Από Θεσσαλονίκη. Θα πάει όσο με λεπτότητα και με προσοχή ιδιαίτερη η ομάδα μας εκεί να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν μ' άρεσε τόσο αυτή η πληροφορία. Φτάνουμε λοιπόν και βλέπουμε. Να σας ρωτήσω κάτι. Σε κάποια στιγμή είδαμε ότι ένας άνθρωπος την υιοθέτησε, την άφησε μετά. Εσείς φύγατε στη Γερμανία. Αυτό έμεινε στο ορφανοτροφείο. Στο ορφανοτροφείο. Ναι, έμεινε στο ορφανοτροφείο. Μετά 12 χρονών το πήρε ο ίδιος. Όταν μισοήρθαμε όμως, είχε επαφή το παιδί μαζί μας. Αλλά έλεγα, να έρθεις κορίτσι μου να μείνεις μαζί μας. Δεν μπορώ, μαμά, θέλω να κάνω οικογένεια. Και όπως έκανε οικογένεια, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει. Δεν μπόρεσε και εκεί να βρει την ηρεμία και την ισορροπία της. Δεν είχε καλό αποτέλεσμα. Δεν είχε τη ζεστασιά, δεν είχε την αγάπη αυτή που έπρεπε. Δεν μπόρεσε. Τι οικογένεια, δεν έκανε οικογένεια, δηλαδή περίμενε πώς και πώς. Ναι. Την οικογένεια αυτή για να οριμά το γάμο, 6-7 ολόκληρα χρόνια, αλλά θα ήθελα αυτά να τα δούμε στο δεύτερο βίντεο που θα ακολουθήσει, να προχωράμε με την έρευνα για να πάρουμε μια εικόνα και να δούμε τα τηλεφωνήματα αυτά τα συγκεκριμένα που έχουμε, γιατί είναι και ήδη προχωρημένη ώρα. Να δούμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της έρευνας αυτής. Πριν από 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, η Στέλλα αραβωνιάστηκε. Η Στέλλα αραβωνιάστηκε με τον Κώστα Καρακούση. Ήρθε εδώ, έφερε αυτό στα αδέλφια του, έφερε τη μάνα του, ήρθε η δική μου και κάναμε μία πολύ ωραία αραβώνα. Εν τω μεταξύ, ζήσαν αυτοί 5 χρόνια μαζί. Ύστερα από τα 5 χρόνια, αλλάξαν τα πράγματα. Δεν ήταν ούτε αυτός που είναι, ούτε αυτή που είναι. Πάντως στηρίχθηκε από οικονομικός η Στέλλα πάρα πολύ. Και σου λέει μια ζωή στηρίσεις. Ποιο είναι το καλό το δικό μου? Και μια μέρα σκόνεται και φεύγει η Στέλλα. Αλλά πριν φύγει, ένα βράδυ, η ώρα 2, εμείς κοιμόμασταν. Χτυπάει το τηλέφωνο. Φοβήθηκα τόσο πολύ, λέω κάτι κακό πρέπει να μας συμβαίνει. Σηκώνεται ο άντρας μου και αρπάζει το τηλέφωνο και λέει τι έγινε. Να κλαίει η Στέλλα με μαύρο δάκ. Μπαμπά, μαμά, ελάτε να με πάρετε. Αυτός θα με σκοτώσει. Με διώχνει από το σπίτι και δεν έχει συγκοινωνία. Πού να πάω? Εγώ τι να έφτιανα? Ποια μάνα μπορούσε να αντισταθεί σε αυτό το δύσκολο έργο? Σκώθηκαμε η ώρα 2 τη νύχτα, πήγα τη Στέλλα, την πήρα από εκεί, ήταν έτοιμη και με περίμενε, έκλαιγε και σκοτώνονταν. Πήραμε και μερικά πράγματα δικά της. Ήρθαμε εδώ, κάθισε η Στέλλα αρκετό καιρό και μετά όμως βγήκε για δουλειά. Ναι, Στέλλα μου, να δουλέψεις, αλλά κάνει μια καινούργια γνωριμία, μια και δεν μπορείς μαζί του. Δεν θέλω να τον παίρνεις και να τον αφήνεις και να ξαναπηγαίνεις. Η Στέλλα όμως έκανε το αντίθετο. Έφυγε. Δούλεψε. Πάλι γύρισε πίσω σε αυτόν.
Έζησε 5 χρόνια με εκείνο. Καλά κακά, έζησε 5 χρόνια. Υπομονή κάνει κορίτσι μου, συνήθως όλοι έτσι κάνουν και ίσως επειδή δεν το στεφανώθηκε, μπορεί και αυτό να ήταν κάποια αιτία, κάποια γρίνια. Και ίσως και από αυτό κιόλας να έγιναν τα περισσότερα, λέω. Αλλά έζησε πολύ μιζέρικα μαζί του. Πότε είχε δουλειά εκείνος, πότε δεν είχε. Όλες αυτές τις δυσκολίες, όλη αυτή η πίκρα και η απομόνωση, η αποξένωση που έχει υποστεί η Ράνια στα παιδικά της και εφηβικά της χρόνια, την έχουν στιγματίσει. Κοίταξε, εφόσον δεν πέτυχε στον άντρα, στο οικογενειακό της περιβάλλον, δεν πιστεύω να μην τα ξέχασε. Γεγονός ότι δεν προχώρησε σε γάμο αυτή η σχέση. Δεν προχώρησε σε γάμο γιατί είχε εμπόδιο αυτός. Τώρα νομίζω... Για την ίδια τη Στέλλα αυτό ήταν ένα πλήγμα. Ήτανε. Το ήθελε πολύ. Να λέει, εγώ λέω, όταν δίνω νύφη, θα είσαι δίπλα μου. Λέω, φυσικά θα είμαι. Λέω, ας είμαι και αγριά. Λέω, θα είμαι. Με λέει, δεν είσαι αγριά, Νουνά. Με έλεγε κιόλας ότι είμαι και νέα. Λέω, στα μάτια σου φαίνομαι νέα. Νουνά, σ' αγαπώ πολύ. Κύριε Κώστα, εσείς είστε ο αραβωνιαστικός της Στέλλας. Ναι. Πόσο καιρό είστε μαζί? 6 χρόνια. Την γνώρισα σε κάποιο μαγαζί στα Μουδανιά. Οι σχέσεις μας αρχίσαν σιγά σιγά να γίνονται πιο στενές. Οπότε, της είχα κάνει μία πρόταση. Λέω, Στέλλα, αν θέλεις να ζεις μαζί μου, δεν θα συνεχίσεις τη δουλειά. Ήταν δική της επιθυμία να δουλεύεις τη νύχτα? Όχι. Το έκανα από ανάγκη. Δεν είχε πόρους ζωής. Όταν ξεκινήσατε δηλαδή, ήρθατε και μείνατε εδώ? Είχα ένα δωμάτιο. Και εκείνο ήταν ατελείωτο. Και σιγά σιγά το έκανα. Σκεφτήκατε όμως ποτέ αν η ίδια ήθελε να μείνει εδώ? Προβλημάτισε. Εγώ το είχα πει. Δεν φεύγω από εδώ. Το αν ήθελε να μείνει με τη μητέρα της ή οπουδήποτε άλλο, προβλημάτισε. Ήσασταν τρυφερός μαζί της? Πότε ναι, πότε όχι. Ανάλογα τις καταστάσεις που είχαμε, που θέλαμε να ξεπεράσουμε. Και ήθελα να παντρευτεί, να κάνει ένα σπίτι δικό της, μια οικογένεια. Με τον καιρό, λέει, απεκτήσω και παιδί, θα σχίσουν τα εγγόνια, μαμά, μπαμπά, θα... Όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια που πέρασε η Στέλλα, στη μικρή της ηλικία, πιστεύετε ότι την είχαν επηρεάσει άσχημα, κύριε Χρήστο? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε είχα πέρασει. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό το άρχισε, αυτή την ηλικία που είναι η Στέλλα, πολύ φοβόμαστε. Μήπως έμπλεξε πουθενά, μήπως την πήρανε κάτι και την έχουν κάπου. Και μπλέξουμε με τίποτα ναρκωτικά. Όλα τα φοβόμαστε. Νιώσατε ποτέ να σας γίνεται βάρος? Όχι, 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 όχι. Ποτές. Ούτε ένιωσα, ούτε νιώθω, ούτε και θα. Και τώρα να την βρω και να έρθει και να μείνει εδώ μαζί μου, δεν θα το νιώσω βάρος. Χαρά θα νιώσω και όχι βάρος. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα τελείως ξένο παιδί προς εσάς. Ας ήταν. Για μένα τώρα δεν είναι πλέον ξένο. Δεν είναι πλέον ξένο. Όταν εγώ έχω τη μαμά της που ήταν άθρεψε, το μεγάλωσε, είναι και παιδί δικό μου. Η Άννη η μαμά της το έχει μια φορά παιδί, εγώ το έχω 10 και 20. Τα χρόνια αυτά που δούλευε η Στέλλα, όταν ερχόταν εδώ στο σπίτι σας, καθόταν μερικές μέρες, εσείς την είχατε στηρίξει? Πάρα πολύ. Αφού έφευγε και όταν καταλάβαμε ότι κατέβαμε στο Σέρβι, γυρνάμε τη σύζυγο στον μπαλκόνι και την βλέπαμε. Μία που μας χαιρετούσε και μετά μπαίναμε μέσα. Τόσο αγάπη την είχα. Σου λέω και πραγματικός μπαμπάς να ήμουν, τόσο δεν θα τα διαφερνόταν. Έχει ξαναφύγει στο παρελθόν, Στέλλα? Έφυγε κανένα 2 φορές ακόμα. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος, κυρία Μαρία, που η Στέλλα ξαφνικά εξαφανίζεται? Είναι πληγωμένο. Απλώς είναι πληγωμένο. Τίποτα άλλο δεν συμβαίνει. Είναι πληγωμένο
και τρέχει να βρει αυτό που τη χρειάζεται. Αλλά μέχρι στιγμής δεν βρήκε αυτό που χρειάζεται. Ο λόγος που εξαφανιζότανε ή τουλάχιστον που ερχόταν και έφευγε από ό,τι μας λένε και οι γονείς της. Να σας πω. Αυτό με μπέρδεψε και εμένα πολύ. Και προσωπικά την είπα, την μίλησα όσες φορές συναντήσω. Καλά ρε κόσμο, πού θα πάει αυτό. Δηλαδή ήταν μια... Όπως πελαγώσαν οι γονείς και εγώ το λέω. Μυρωτώ μου καλά πω. Δηλαδή, μέσα να μην αλλάξεις, ε. Ήταν ανήσυχη σαν χαρακτήρα, η Στέλλα. Από ότι η συμπεριφορά της τουλάχιστον αυτό δίνει. Εσείς από ό,τι είχατε καταλάβει, είχε απογοητευτεί από όλα αυτά που της είχαν συμβεί μέχρι τώρα. Απογοήτευση να πω, συμβίωση έκανα με μια κυρία και η ίδια είπε, πώς μπορεί και ζει εδώ. Καταλαβαίνετε, ζω πολύ, ερημιά, ρεύμα δεν έχει. Το χειμώνα, εσένα δεν είμαι στο χωριό της Ζώπολη, έξω εξοχή, στα εξοχικά. Μόνη το χειμώνα με τον άντρα της, χωρίς ρεύμα, χωρίς τίποτε. Ήταν υπομονετικός άνθρωπος δηλαδή. Μα, για να ανοιχτεί αυτή την κατάσταση. Τι συνέβησε εκείνο το βράδυ, κύριε Κώστα? Μου ζητούσε λεφτά. Μου δεν έχω. Και δημιουργηθήκαν καταστάσεις. Είτε θες να μείνεις εδώ για πάντα, ή φύγε για πάντα. Μου πήρε πάλι ένα τηλέφωνο και μου λέει, βρίσκομαι, λέει, στο Βόλο. Και πήγε για κάποια μέρα, μου πήρε μάλλον ένα τηλέφωνο και μου λέει, έφυγα, λέει, από Βόλο. Είμαι, λέει, βρίσκομαι, λέει, στην Καλλικράτεια. Έλα να με πάρεις. Την πήρα, έκατσε μια εβδομάδα. Πήρε τηλέφωνο σε κάποιο γραφείο που είχαν αυτές τις συνεργασίες, δεν ξέρω τι γινότανε. Και λέει, θα με στείλει, λέει, για πιο πάνω από την έδεσα, Κοζάνη, το Λεμαίδα, κάπου που στα εκεί την είχαν στείλει. Μου πήρε τηλέφωνο, μου έδωσε το τηλέφωνο ξενοδοχείο, από εκεί και μετά χάθηκε. Πήρα τηλέφωνο στο ξενοδοχείο, τη ζήτησα και μου λένε έφυγε. Αυτό ήταν όλο. Έχει 6 μήνες να δώσει μία ζωή. Εσείς είστε δηλαδή ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τη Στέλλα. Ναι. Και πάλι κοντά σας, φίλοι τηλεθεατές, σε αυτή την δύσκολη βραδιά, αναζητώντας την Στέλλα Περδίκη, μια γυναίκα που έχει βασανιστεί πολύ στη ζωή της. Τα μηνύματα που μας φτάνουν είναι πάρα πολλά και από διαφορετικές περιοχές. Εμείς όμως, εσείς μπορείτε να βλέπετε το βίντεο και να διαμορφώνετε μια εικόνα για το τι έχει τραβήξει αυτή η γυναίκα. Για να φτάσει στο σημείο να χαθεί, είπαμε ότι μέσα από αυτές τις εκπομπές, καμιά φορά περνούν και μηνύματα προς αποφυγή, αλλά και μηνύματα προς μίμηση. Δηλαδή, θα πρέπει να βγαίνουν και κάποια θετικά μηνύματα γι' αυτό και δίνουμε βαρύτητα σε αυτή την έρευνα. Είπαμε ότι είναι πολλά τα μηνύματα λοιπόν, γίνεται διασταύρωση σε πάρα πολλές περιοχές, φαντάζομαι ότι αυτό το βράδυ θα έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα. Θα ήθελα όμως να ακούσω εσάς, κύριε, που είστε στον αέρα και να ετοιμάζομαστε για τη σύνδεση με την ομάδα μας στην Αθήνα. Να ακούσω όμως εσάς που μας τηλεφωνείτε από Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
ο Θεός να σας δίνει κουράγιο να συνεχίσετε το έργο σας και να μην το είστε από αυτά τα οποία λέγονται. Ναι, βλέπετε. Λοιπόν. Αλλά είδατε όμως οι εφημερίδες, κάποιες εφημερίδες, ναι, τουλάχιστον, πρόσεξα, ναι. με τι τρόπο έτσι εκθέτουν ανθρώπους και δεν βγαίνουν τουλάχιστον, ναι, να ζητήσουν τυπικά ένα συγγνώμη. Ε. Ναι, τέλος πάντων. Για να τις αποκαταστήσουν. Όχι, εγώ αυτό το σημειώνω, γιατί πέρασα και έζησα μέσα στις εφημερίδες και έδωσα το αίμα μου. Ναι. Μέσα στις εφημερίδες 18 ολόκληρα χρόνια, αλλά δεν βλέπω τίποτα όμως, ναι, και λοιπά. Παρακολουθώ και εγώ κάθε φορά την εκπομπή. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, πιστεύω να σας φανώ κι εγώ χρήσιμος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παρατηρώ πολύ τον κόσμο. Ναι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έτυχε να βρίσκομαι στο δισκάδικο για να πάω σε δίσκο. Δηλαδή, βασικά είχα πάρει ένα δίσκο και ήθελε να μου γράψει ο Γιώργος. Ναι. Και τον πήγα το δίσκο και του λέω γράψω. Και μου την Τρίτη συγκεκριμένα. Την Τετάρτη συγκεκριμένα η ώρα, 11.30 με 12 η ώρα, μπαίνει η κοπέλα αυτή, μπαίνει μέσα, είναι με τρίο αναστήματος, γεμάτη λίγο, φορούσε μαύρες κάλτσες και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είχε και ένα μπουφάν με κάτι σαν καρφάκια πάνω, έτσι, σαν κεντυμένο, σαν χάντες, κάτι τέτοιο. Αλλά εκείνο το οποίο μου έκανε σαν και παλτό. Έκανα συζήτηση με τον Γιώργο, του λέω, αυτή του λέω μου φαίνεται σαν την αδερφή της Γερασιμίδου. Ναι. Μου λέει όχι, λέγω, λέει, τι ξέρω, λέει, τι είναι αυτή. Δεν νομίζω, λέει, να είναι. Ζήτησα από τον Γιώργο έναν δίσκο, ναι, για την Παρασκευή θα το πήγαινε σε μια γιορτή, θα το έκανε δώρο. Μάλιστα. Λοιπόν, και του λέει ο Γιώργος, την Παρασκευή θα τον έχω αυτό το δίσκο τον οποίο ζητάς. Ναι. Παίρνω τη, λέει, την Παρασκευή, ναι, αυτό έγινε την Τετάρτη εγώ που την είδα. Μάλιστα. Παίρνω την Παρασκευή, τη λέει, ναι, και θα υπάρχει, λέει, ο δίσκος. Λέει να είναι σίγουρα, του λέει, να υπάρχει γιατί θέλω να το κάνω δώρο μου. Τελικά πέρασε την Παρασκευή. Δεν το γνωρίζω αν πέρασε την Παρασκευή. Αν με ακούει ο Γιώργος και παρακολουθεί την εκπομπή σας, θα του παρακαλούσα να σας πάρει και εκείνος ένα τηλέφωνο, γιατί κάναμε συζήτηση για αυτήν τη συγκεκριμένη κοπέλα. Μήπως ξέρει αν πέρασε. Είναι ο Νίκος ο Καλυματάς. Μάλιστα. Ναι. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, το ακούει, θα καταλάβει ποιος είμαι και τη συζήτηση. Για να δει να μας πει αν πέρασε την Παρασκευή ή όχι. Ναι, αν πέρασε την Παρασκευή ή όχι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και για τα καλά σας τα λόγια. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να συνδεθούμε τώρα με την ομάδα των εθελοντών μας του CB1 στην Αθήνα, γιατί έχουμε και την εθελοντική ομάδα διάσωση Θεσσαλονίκη που κάνει ήδη και εκείνη τις δικές της έρευνες σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές για τις οποίες πήραμε πληροφορίες. Για να αποκλείσουμε το ένα, να αποκλείσουμε το άλλο, να ξέρουμε ποιος δρόμος ανοίγει και πού θα φτάσουμε απόψε, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάπου θα φτάσουμε. Λοιπόν, να σας δούμε και εσάς και να σας ακούσουμε στο Σύνταγμα. Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να συνδεθούμε. Είμαστε και πάλι μαζί με το Σύνταγμα. Ναι. Γεια σας λοιπόν και πάλι. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο, έχουμε κάποιο παράρτημα του CB1 στο Βόλο και βεβαίως. Στην Κοζάνη. Βεβαίως, κύριε Νικολίδη. Έχουμε. Βεβαίως και ήδη, επειδή είχαμε κάποιες πληροφορίες, ναι, ήδη έχουν ειδοποιηθεί τα κατατόπους παραρτήματα των δύο, ναι, νομών, ναι, και κινούνται σταθμοί. Ωραία. Για να δούμε, γιατί θέλω να διασταυρώσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και αυτές τις πληροφορίες, βεβαίως, τουλάχιστον στο Βόλο για κάποια συγκεκριμένα καταστήματα εκεί και ένα ξενοδοχείο, έτσι, για να, ναι, μπορέσουμε, ναι, ναι, να αποκλείσουμε αυτό ή να οδηγηθούμε να δούμε. Ναι, δηλαδή, εσείς δίνετε το σήμα αυτό παράλληλα, έτσι. Βεβαίως, έχει ειδοποιηθεί το κέντρο μας στην Καλυθέα, το οποίο ήρθε σε επικοινωνία με τα παραρτήματα. Εντάξει. Δόθηκε η πληροφορία και έχουμε ξεκινήσει. Εντάξει, εντάξει, Γιώργο, θα είμαστε και πάλι μαζί σας, λοιπόν, να δούμε πού θα καταλήξουμε. Και αν έχουμε και κάποια αποτελέσματα από την έρευνα που κάνουν οι εθελοντές μας στη Θεσσαλονίκη, στη συγκεκριμένη περιοχή, θα παρακαλούσα να με ενημερώσετε κάποια στιγμή για να ξέρω ότι αποκλείω τη Θεσσαλονίκη, για να δώσω βαρύτητα σε κάποιες άλλες πληροφορίες συγκεκριμένες που έχουμε. Δεν ξέρω, είχα μια συγκεκριμένη πληροφορία για κάποιο ξενοδοχείο στο Βόλο, ότι πέρασε από εκεί η Στέλλα. Μπορούμε να έχουμε την επαφή με το ξενοδοχείο αυτό? Ψέματα. Ορίστε. Δεν πέρασε από αυτό που. Δεν ήρθα από εσάς. Είμαι Βόλος, ναι, όχι, ναι, όχι. Από ό,τι βλέπω στο βιβλίο μου δεν υπάρχει. Εκτός αν έρθει με άλλο όνομα. Δηλαδή προλάβατε, κάναν την έρευνα στο βιβλίο σας. Και ψάχνω ακόμη, αλλά ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αργότερα να ξαναεπικοινωνήσουμε, να σας ξαναπώ πάλι. Μήπως ήρθε, λέτε, με άλλο όνομα. Δεν αποκλείεται. Ναι. Να δούμε, πρόκειται, γιατί θέλω να δούμε αν όντως στο Βόλο συμβαίνει κάτι, αν όχι. Πάντως, να οδηγηθούμε. Στο Ιάσον, όχι. Μάλιστα, να οδηγηθούμε και σε κάποια άλλη πόλη αν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε, και αν ολοκληρώσετε την έρευνά σας, θα έχουμε μια επαφή, ναι, πάλι, βέβαια, έτσι. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ, γεια σας. Μπορούμε να έχουμε και την επαφή με τη Θεσσαλονίκη, να δούμε αν έχουμε κάποια απάντηση από εκεί, από την περιοχή που έγινε η έρευνα. Λάτε πίσω, ρε παιδιά. Ναι. Μπορούμε να έχουμε την επαφή με Θεσσαλονίκη.
Νομίζω ότι μας ακούτε τώρα, Αγγελική. Ναι, ναι, δυνάμω, σας ακούμε, ναι. Ωραία. Θα πρέπει να σου πω ότι δύο σταθμοί από την Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης Θεσσαλονίκης, ο ΔΕΛΤΑ 3 και ο ΔΕΛΤΑ 9, δηλαδή ο Βαγγέλης Χατζής και ο Χρήστος Παλαιολόγου, εξετάζουν την πληροφορία που μας έδωσαν μέσα από το κοντρόλ. Φαντάζομαι σε 5-10 λεπτάκια θα έχουμε το αποτέλεσμα της έρευνάς τους. Ωραία. Επειδή είναι, Νίκο μου, σοβαρή πληροφορία αυτή, έτσι. Ακριβώς. Θα ήθελα να την. Εξετάζουμε κάθε διακριτικότητα, βεβαίως, Αγγελική. Ναι, μας ακούει και ο Νίκος Δίνα. Ναι, λέμε αυτό, Νίκο, ότι επειδή είναι και σοβαρή και αυτή η πληροφορία, να ξέρουμε ή να δώσουμε τη βαρύτητα εκεί. Οπότε μας ενημερώνετε εσείς αμέσως και στον αέρα να μην είμαστε, έτσι. Για να ξέρω να κινηθεί ταχύτητα μια άλλη ομάδα σε μια άλλη περιοχή. Κυρία Νικολούλη, υπόψη είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε επαφή, ο κ. Ζαχαρόπουλος δίπλα μου, έχει επαφή και με Πτολεμαϊδα και με Κοζάνη και με Βόλο. Α, μάλιστα, ωραία. Οπότε μπορούμε να κάνουμε κάποια. Θέλετε διασταύρωση στοιχείων. Θα δούμε, γιατί κινείται ήδη και η ομάδα. Ξέρετε, επειδή κινείται ήδη και η άλλη ομάδα εκεί, για να μην γίνει έτσι κανένα μπέρδεμα. Έτσι, ας δούμε τώρα. Μπορούμε να αναλάβουμε μες στη Δυτική Μακεδονία, λοιπόν. Εντάξει, έγινε, να τα δούμε, παιδιά μου. Δεν υπάρχει παρεξήγηση προς τέλος. Ναι, όχι, γιατί εσείς, εντάξει, εθελοντικά προσφέρετε τη βοήθεια. Απλά επειδή ήδη δώσαμε και την πληροφορία αυτή και στην άλλη την ομάδα μας εδώ, έτσι. Ας κινηθούν εκείνοι εκεί, να δούμε τι θα γίνει και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, εμείς στο κέντρο επάνω το λέω αυτό. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να κάνουμε και την άλλη επαφή μας με το συγκεκριμένο μπαρ στο Βόλο, και αν δεν βγαίνει από εκεί και κάποια επαφή, παράλληλα και η ομάδα θα πάει να το διασταυρώσει και από κοντά. Θα ήθελα να δώσουμε βαρύτητα στην άλλη την περιοχή που μας δόθηκε η πληροφορία αυτή, έτσι. Μάλιστα. Αλλά επειδή πρέπει να κάνουμε μια επαφή με το κέντρο μας, γιατί φαίνεται πως κάπου τώρα οδηγούμεθα, θα ήθελα να περάσουμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για να μας δοθεί και εμάς η ευκαιρία να διασταυρώσουμε κάποια σοβαρή συγκεκριμένη πληροφορία.